Η επιλογή της ονομασίας «ουσία φωτός» προέρχεται από δύο ιδέες σε δύο διαφορετικούς τομείς. Ο ένας είναι η ψηλή μαγειρική όπου ακούμε την έκφραση «η γεύση της ουσίας». Έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και για εστιατόριο. Ο άλλος τομέας είναι στον χώρο που έχει προσδιορίσει και η Μέρινι Μόνρο λέγοντας ότι μέσα στο σκοτάδι το μόνο που βλέπεις από τη γυναίκα είναι το άρωμά της. Άρα τι θέλουμε να πούμε με αυτήν την ιδέα είναι ότι φανταστείτε ότι η ουσία του φωτός να πρέπει να είναι ορατή ακόμα και μέσα στη νύχτα. Άρα άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι το φως βέβαια το βλέπουμε την ημέρα αλλά μπορεί να μας θαμπώνει λόγω του ήλιο και δεν βλέπουμε τις λεπτομέρειες. Τη νύχτα βλέπουμε του ήλιους της νύχτας άρα τα άστρα. Το θέμα είναι ότι άμα δεν τα έχουμε στο στόμα δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει αυτή η ουσία. Άρα στην πραγματικότητα η ουσία φωτός είναι μια έκφραση που μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε ένα άρωμα το οποίο είναι αισθητό και τη μέρα και τη νύχτα. Την ημέρα μπορεί να είναι αόρατο αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει. Τη νύχτα γίνεται το κομμάτι το ορατό της ύπαρξης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μας θυμίζει και τις ψυχές. Με την έννοια ότι όταν οι ψυχές ζουν δεν τις βλέπουμε, όταν δεν ζουν είναι το μόνο που υπάρχει. Άμα το συνδυάσουμε με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε γιατί επιλέξαμε αυτήν την ονομασία για το άρωμα.